είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Δήμου Νέας Μύρνης. Επίσης, είναι υπεύθυνη παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου και όχι απλά υπεύθυνη του Δημοτικού Έργου, υπεύθυνη παρακολούθησης. Και προφανώς ο τίτλος αυτός δεν είναι και με το γραφείο τύπου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν τους δημότες μας. Επιμείνω στον ελληνικό κλέδι. Θα το χαρώ πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσω με μια ερώτηση η οποία διατυπώθηκε στα social media, νομίζω ότι διευκρίνησα. Τι θα πει λοιπόν η υπεύθυνη παρακολούθησης του Δημοτικού Έργου? Για να πούμε ακριβώς του τομείς δραστηριότητάς μου και υπευθυνότητάς μου αυτή τη στιγμή, είμαι εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, παρακολούθησης Δημοτικού Έργου, Διοικητικών Υπηρεσιών, υπεύθυνη Δημοτικής Χοροδίας, πολιτικών γάμων. Πολύ πράγμα. Αρκετά. Και ακόμα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων της περιοχής μας. Έχουμε συζήτηση από αυτού σε λίγο, θα την κάνουμε. Χαρώ πολύ γιατί απασχολεί πολλούς δημότες το θέμα. Πες μου τα απλά. Δημοτικού έργου, ναι, απλά. Ναι, ναι. Παρακολούθηση του Δημοτικού Έργου σημαίνει μία γενική εποπτεία όλων των έργων και των δραστηριοτήτων του Δήμου μας. Είτε που προέρχονται από το βασικό κορμό του Δήμου, είτε από τα νομικά πρόσωπα. Και η επικοινωνία μετά προφανώς μέσω του γραφείου. Κυρίως λόγω της επικοινωνίας. Ο κάθε αντιδήμαρχος έχει την δραστηριότητά του και την υπευθυνότητά του στον τομέα του. Mm-hmm. Αλλά από αυτή την υπευθυνότητα του Δημοτικού Έργου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μια συνεχή επαφή με όλους, να πληροφορείσαι, γιατί με αυτά τροφοδοτείς την επικοινωνία και το γραφείο τύπου. Mm-hmm. Δηλαδή το ένα συνεπάγεται το άλλο, mm-hmm, και γι' αυτό υπάρχει. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του γραφείου τύπου. Είναι μια σχετικά νέα, δεν θα πω προσπάθεια, μια σχετικά νέα πρωτοβουλία, νομίζω, της τελευταίας διετίας. Ναι, είναι μια προσπάθεια. Της τελευταίας διοίκησης είναι. Όχι, ξεκίνησε ένα χρόνο πριν το τέλος της προηγούμενης διοίκησης. 18. 18, δηλαδή έχει 3 χρόνια που λειτουργεί το γραφείο τύπου, επίσημα ως γραφείο τύπου Δήμου Νέας Μύρνης. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα πάνω σε αυτό, με κύριο γνώμονα να επικοινωνηθεί το δημοτικό έργο στους δημότες, να παρέχουμε πληροφόρηση και ενημέρωση, να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται, είτε αυτό είναι μία χρηστική πληροφορία που πρέπει να την πληροφορηθεί, είτε και ένα έργο πιο μεγάλο, μία δραστηριότητα, μία εκδήλωση που τυχόν μπορεί να θέλει να συμμετέχει. Γενικά είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με τους δημότες. Αποδοχή κατά την γνώμη σου ή απ' έξω που μιλάς με κόσμο? Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο γνωστό και πιο αποδεκτό. Mm-hmm. Κάτι που είναι καινούριο δεν μπορεί αμέσως να το αφομοιώσει ο κόσμος. Mm-hmm. Σιγά σιγά το αφομοιώνει. Σιγά σιγά προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτοί σε αυτή την πληροφόρηση, άρα να είναι αποδεκτό και από περισσότερο κοινό. Αν μπορώ να κρίνω, επειδή media είναι ουσιαστικά. Media είναι και τα ξέρεις καλά. Είναι γεγονός αυτό που λες. Πράγματι είναι μια προσπάθεια η οποία βελτιώνεται και φωτογραφικό υλικό υπάρχει και υλικό κειμένων και βιντεοσκοπημένο υλικό αρκετό. Δείχνει πράγματα της πόλης, δείχνει δράσεις και αντιδημαρχίες και του Δημάρχου. Δύο γκρίνιες, για να πούμε και την άλλη πλευρά. Ναι. Η μία γκρίνια είναι ότι συνέβη να κλείσουν σχόλια, το οποίο σχολιάστηκε και ως αντιδημοκρατικό. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Συνέβη να κλείσουν σχόλια, δηλαδή το γραφείο τύπου να σταματήσει από κάτω να επιτρέπει σχόλια. Ναι, να σου πω και το δεύτερο και θα μου απαντήσεις. Ναι, ναι. Και το δεύτερο ότι σπανίως μεν, αλλά έχει συμβεί, να βγαίνουν πολιτικές ανακοινώσεις της παράταξης μέσα από το γραφείο τύπου. Και ότι αυτό δεν είναι ο ρόλος του γραφείου τύπου. Ναι. Να πάμε στο πρώτο. Βεβαίως. Πολλοί δήμοι έχουν κλειστό το Facebook του γραφείου τύπου, πράγμα που σημαίνει ότι κάνουν τις ανακοινώσεις τους και δεν δέχονται καθόλου σχόλια. Και κανένα σχόλιο. Ήμασταν στη διαδικασία σκέψης αν θα πρέπει να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Εγώ αρχικά ήμουν υπέρ του ανοιχτού. Γιατί είμαι και ανοιχτός σαν άνθρωπος, είμαι και ανοιχτή στην επικοινωνία μου,
Είμαι ο άνθρωπος τέλος πάντων του, που θα βγω στην πόλη και θα έχω επαφή, δεν κρύβομαι, μιλάω. Επιβεβαιώνω, ναι, πράγματι. Επικοινωνώ με όλο τον κόσμο. Υπάρχει όμως μία, δεν θέλω να πω κακόβουλη, αλλά μία συγκεκριμένη ομάδα των ιδίων ατόμων, οι οποίοι προσπαθούν να απομειώσουν το σχόλιο. Όταν δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητή, όταν δηλαδή σου δείξω εσένα μια ωραία αυλή της πόλης και εσύ από κάτω αρχίζεις και μου βρίζεις ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, εσύ απλά βρήκες χώρο για να βρίσεις. Okay. Γιατί είναι εντελώς άσχετο το σχόλιο από την είδηση και δείχνει μια εμπάθεια. Δείχνει, βεβαίως. Δεν μ' αρέσει λοιπόν να υπάρχει μια κακόβουλη και εμπαθής γκάμα σχολείων κάτω από ωραία πράγματα. Αντιληπτό. Όχι ότι χαλάνε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι αυτά καθεαυτά. Αλλά όταν ξεφεύγουμε και οδηγούμαστε σε ύβρις και σε σχόλια πικρόχολα και θίγουμε θεσμούς, γιατί κάποια πράγματα είναι και θεσμοί. Δηλαδή, ένας αντιδήμαρχος δεν είναι μόνο η Κλέρη και ο Γιώργος και ο Πέτρος, είναι και θεσμός. Ναι, βέβαια. Κάτι πάει να πει. Ένας δήμαρχος δεν είναι μόνο ο Γιάννης και η Μαρία, είναι θεσμός. Όταν λοιπόν ρίχνουμε το επίπεδο και δεν σεβόμαστε αυτούς τους θεσμούς, νομίζω ότι αυτό θίγει το κύρος του Facebook του γραφείου τύπου. Και γι' αυτό κάποιες φορές αναγκαστήκαμε κάποια πράγματα να τα κλείσουμε. Όταν τα σχόλια είναι άσχετα από την είδηση, όταν θίγουν θεσμούς, όταν γίνονται με μιζέρια και όταν στόχο έχουν να βρίσουν και όχι να κριτικάρουν. Αυτό είναι το ένα. Στο κομμάτι της χρήσης του μέσου του γραφείου τύπου, ίσως για πολιτικές απαντήσεις. Όταν βγαίνουν κάποιες ειδήσεις, όταν βγαίνει ένα πολιτικό σχόλιο. Να κάνω την παρατήρηση, συγγνώμη, ναι, διακόπτω, ότι υπάρχει και πολιτική σελίδα της παράταξης πολυπρότυπο, έτσι. Ναι. Χρόνια τώρα. Ένα λεπτό όμως. Αυτή τη στιγμή η παράταξη αυτή έχει τη διοίκηση του Δήμου. Σε συνεργασία με την παράταξη του κύριου Λαρίση. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε την ευθύνη αυτής της διοίκησης. Όταν γίνονται πράξεις κατά τη γνώμη της διοίκησης, δεν θα το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έκριναν αυτοί οι 20 άνθρωποι κάτι. Μπορεί να το έκριναν λάθος. Και νομιμότατο. Δεν θα πω στη διαδικασία ότι είναι σωστό, ούτε ότι έχουμε το αλάθη. Αλλά εάν κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι 20 ότι κάτι δεν πάει καλά, το οποίο κάτι κολυσιεργεί την διοικητική λειτουργία του Δήμου, θα πρέπει μέσα από το γραφείο τύπου του Δήμου να υποθεί. Επειδή δεν είναι δημοτικό έργο, γι' αυτό ναι, το λέω. Αλλά εάν θίγεται η λειτουργία του δημοτικού έργου, θα πρέπει εκεί μέσα να υποθεί. Το γραφείο. Γιατί δεν είναι ότι με θίγεις σαν πολιτικό πρόσωπο, Κλέρη Δελιγιάννη, άρα θα πάω στην πολιτική μου σελίδα για να σου απαντήσω. Ναι. Όταν κάνεις ενέργειες που κολυσιεργείς το δημοτικό έργο για το οποίο είμαι υποχρεωμένη να λειτουργήσω και να κάνω, τότε κάπου πρέπει να το πω αυτό. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να το πω. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή προσωπική απάντηση, ούτε πολιτική για να πάει στο Facebook της παράταξης. Ναι. Είναι κατανοητό, κατανοητό, με κάλυψες. Έτσι. Αν μου επιτρέψεις να πω και εγώ μια γνώμη, επειδή και εμείς διαχειριζόμαστε στα social media ένα αρκετά μεγάλο κοινό πίσω από οντότητες, όχι θεσμούς βέβαια, αλλά από νομικές οντότητες, συνήθως εμείς δεν προτιμάμε να κλείνουμε τα σχόλια, αλλά να σβήνουμε το κακόβουλο. Γιατί όταν κλείνεις τελείως τα σχόλια, δεν μπορεί κανένας να γράψει ούτε καλόβουλα ούτε κακόβουλα. Εμείς σβήνουμε ένα σχόλιο. Και επίσης, επειδή έχει μπει αυτό το ρημάδι στη ζωή μας, έχουμε φροντίσει να υπάρχει ένα σετ κανόνων γραμμένο, ξεκάθαρο, έτσι ώστε όποιο σχόλιο σβηστεί, κάπου να παραπέμπεται στο ότι ξέρεις παραβίασες τον κανόνα ένα που λέει δεν βρίζουμε.
Ναι, αυτό κλείνω την παρένθεση, κάπως αυτό έτσι. Νομίζω είναι πολύ καλό. Έχει αποτελεσματικότητα. Όχι, είναι πολύ καλό. Ναι, λέει, και σαν είναι μια ιδέα... καλή συμβουλή από έναν άνθρωπο που τα χειρίζεται περισσότερο χρόνια. Σαν ιδέα. Περισσότερα χρόνια. Από να το μένα. Δείτε. Πάντως είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Σηκώνει και πολιτικές ζήλιες. Δηλαδή, πράγματι και οι αντιπολίτες βλέπει ότι η Δημοτική Αρχή έχει ένα μέσο ακόμη να προβάλλει το έργο της, με τα σύν του και τα πλήν του, και υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως υπάρχουν και αντίστοιχα παραγωγικές προσπάθειες και από τις άλλες παρατάξεις λίγο και να κοντράρουν και να δείξουν και τη δική τους δουλειά. Εμένα στόχος μου είναι και όνειρό μου είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην υπάρχουν πικρόχολα σχόλια. Mm-hmm. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες, αν μη τι άλλο, ότι προσπαθούμε για το καλό της πόλης, τότε νομίζω ότι και εκείνοι θα περιορίσουν τα πικρόχολα σχόλια. Σωστά. Και να θυμίσουμε ότι αυτό το κόψιμο των σχολείων έγινε στην συζήτηση για τα ΠΡΟΚΑΤ. Ναι. Η οποία από μόνη της ήταν μια δύσκολη στιγμή για την Δημοτική Αρχή και από ό,τι είδα σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η μετάβαση από τα Νοβοπάν στα καθώς πρέπει ΠΡΟΚΑΤ. Έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Να πούμε το εξής. Εγώ θα είμαι τελευταία που θα υπερασπιστώ την κατάσταση ΠΡΟΚΑΤ. Μα είχε ζητήσει και συγγνώμη εσύ. Και θα ξαναζητήσω. Να ζητήσω συγγνώμη, με κεφαλαία γράμματα το συγγνώμη. Είμαι εκπαιδευτικός η ίδια, ήταν εκπαιδευτικός ο σύζυγός μου. Έχω 2 παιδιά, έχω 2 εγγόνια. Η θητεία μου ξεκίνησε από πρόεδρο σχολικής επιτροπής. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο κεφάλαιο παιδεία, στο κεφάλαιο παιδιά. Και ειδικά η ηλικία την προσχολική είναι και πιο ευαίσθητη. Όλο το κεφάλαιο παιδιά με βρίσκει ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Mm-hmm. Η λύση ΠΡΟΚΑΤ δεν είναι λύση για προσχολική αγωγή. Έτσι κι αλλιώς και χωρίς τα Νοβοπάν. Ένα παιδάκι που πάει για πρώτη φορά σχολείο θα πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατόν υποδοχή. Ότι το πιστεύουμε αυτό αποδεικνύεται και από το καλό επίπεδο των παιδικών σταθμών του Δήμου. Mm-hmm. Γιατί η πρώτη επαφή με τη λέξη σχολείο εντός εισαγωγικών είναι μια μορφή σχολείου και ο παιδικός σταθμός. Εκεί λοιπόν που μας περνάει, που μπορούμε να επενδύσουμε, που μπορούμε να φτιάξουμε, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό και έχουμε από τους πλέον καλούς παιδικούς σταθμούς ανά τους όλους τους όμορους δήμους. Και αρκετά χρόνια μάλιστα. Και πολλά χρόνια. Και τώρα πλέον φιλοξενούνται και τα παιδιά όλων των ετήσεων, δηλαδή δεν μένουν παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ευαισθησία στη λέξη παιδί, στη λέξη υποδοχή στο σχολείο. Η λύση ΠΡΟΚΑΤ ήρθε από την κυβέρνηση. Τώρα, δεν έγινε έγκαιρα το να έρθουν όλα τα ΠΡΟΚΑΤ εδώ, άρα να έχουν τοποθετηθεί στην ώρα τους, άρα να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει τη 1 Σεπτέμβρη 14 που έπρεπε. Και αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις 3 όχι καλές, σαφώς, για όλους μας, λύσεις των Νοβοπάν. Νομίζω ότι αυτό όμως θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί τα σχολιά στη Νέα Σμύρνη είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετική σχολική κοινότητα που παράγει εξαιρετικό παιδαγωγικό έργο. Ανέκαθεν η Δημοτική Αρχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει πολύ καλή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, είτε λέγεται διευθυντές, είτε καθηγητές, είτε δάσκαλοι, είτε σύλλογοι γονέων, είτε ένωση γονέων. Έχουμε κάνει εξαιρετικές εκδηλώσεις μαζί. Έχουμε μία πορεία συνεργασίας η οποία δεν θέλω να αμαυρωθεί από αυτή την μελανή κοιλίδα. Mm-hmm. Γιατί για μένα είναι κοιλίδα μέσα στο όλο οικοδόμημα το σχολικό της πόλης. Να μην διαρκέσει κι άλλο όμως, γιατί θα αρχίσει να γίνεται λιμνούλα πλέον. Όχι, δεν θα διαρκέσει. Ήδη τα ΠΡΟΚΑΤ δεν είναι όπως ήταν. Δηλαδή αν κάνετε μια βόλτα θα δείτε ότι ούτε οι αύλοι χώροι τους ούτε και εσωτερικά είναι όπως ήταν. Mm-hmm. Ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα, αγοράστηκε παιδαγωγικό υλικό, διαμορφώθηκαν οι αύλοι χώροι, γίνανε πιο φιλόξενοι, πιο φιλικοί για τα παιδάκια. Είναι όλα πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Δεν είναι καλά, είναι πολύ καλύτερα από εκεί που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και νομίζω
ότι ήδη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας σε επαφή με τη σχολική κοινότητα και με τις άλλες παρατάξεις δημοτικές του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκεται στη διαδικασία να μπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να μεταφερθούμε σε σταθερές δομές. Ναι. Δύσκολη στιγμή πάντως και θα εμείνω σε σένα γιατί το θέμα δεν είσαι στην Αντιδημαρχία Παιδείας. Θυμάμαι ότι προέταξες τον εαυτό σου στις πρώτες διαμαρτυρίες στο Δημαρχείο. Μάλιστα βγήκε και η εικόνα, η οποία εικόνα δεν ήταν ευχάριστη. Παρόλα αυτά, το ποιος εκπροσώπησε σε εκείνη την συζήτηση στη Δημοτική Αρχή, ναι, ήσουν εσύ. Ναι, δέχτηκες όλη την κριτική, όπως αυτή εξελίχθηκε. Ήταν λογικό. Ήταν λογικό και το περίμενα. Δεν πήγα για να με χειροκροτήσουν. Ναι, σαφώς. Ήξερα ότι υπάρχει ένα πλήθος, να το πω έτσι, γιατί εκείνη την ώρα ήταν πλήθος, το οποίο είχε τα δίκια του, το οποίο είχε την αγωνία του. Και έχει ακόμη. Και έχει, εντάξει, δεν είναι στον ίδιο βαθμό, γιατί όσα παιδάκια πάνε ξέρουν ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια. Εγώ, Δημήτρη, είμαι από τους ανθρώπους που λέω φταίω, που αναλαμβάνω ευθύνες. Το επιβεβαιώνω δημοσιογραφικά συχνά αυτό, το βλέπω. Μ' αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν θέλαμε να έχουμε ευθύνες, μπορούσαμε να μείνουμε σπίτι μας. Η πόλη ζούσε και χωρίς εμάς. Εμείς θελήσαμε να ανακατευτούμε, δεν μας έβαλε κάποιος με το ζόρι. Άρα, από την ώρα που ανακατεύεσαι, από την ώρα που ο κόσμος στηρίζεται σε σένα και σε εκλέγει και αναλαμβάνεις κάποιες διοικητικές θέσεις, έχεις την απόλυτη ευθύνη. Θα πρέπει και τη δύσκολη στιγμή να τη διαχειριστείς, να εξηγήσεις τον κόσμο, να είσαι κοντά στον κόσμο, να μοιραστείς την αγωνία του και τα δίκια του, να πεις συγγνώμη. Όχι, έχεις κριτική έντονη, ωραία τα λέμε, έχεις πολύ έντονη κριτική. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να πηγαίνεις μόνο στις εκδηλώσεις και να σε χειροκροτούν, ούτε μόνο στις παρελάσεις. Επίσης, ο κόσμος είχε δίκιο. Ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολη η εποχή. Πάρα πολύ. Εποχή καραντίνας. Πάρα πολύ. Εποχή ψυχολογικών προβλημάτων των ανθρώπων. Πάρα πολύ. Υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση. Οπότε θέλουν και κάπου υπάρχει να ξεσπάσουν. Υπάρχει μια διάχυτη επιθετικότητα. Ναι, βεβαίως. Όλοι θέλουν να τα πουν πολύ πιο έντονα. Βέβαια. Όλα. Βέβαια. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Και θέλει, μπορεί να είναι και λίγο άδικο βέβαια, έτσι, δηλαδή ο υπέρμετρος βαθμός του οτιδήποτε μπορεί να είναι και λίγο άδικο. Κοίταξε, λίγο. Όταν εκτίθεσαι πολιτικά, θα πάρεις αγάπη υπέρμετρη, α, αν ναι. κάνεις σωστά, και θα, πάρεις, και θα πάρεις οργή, θα πάρεις έκρηξη, κάποιες ώρες μπορεί και ένα κομμάτι άδικης έκρηξης, πρέπει να είσαι έτοιμος να τα λάβεις όλα. Εάν δεν είσαι έτοιμος, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Συμφωνώ. Δεν μπορείς ούτε να κρύβεσαι, ούτε να ρίχνεις ευθύνες άλλων, σε άλλους, ούτε να λες δεν είναι ο τομέας μου, φταίμε όλοι για όλα. Γιατί ο κόσμος στηρίχτηκε πάνω μας. Όταν εμένα ο κόσμος έχει τόσα πολλά χρόνια που με στηρίζει και με αναδεικνύει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στη Δημοτική Αρχή, είμαι υποχρεωμένη να κατέβω να του εξηγήσω. Δεν έχω περιθώρια δηλαδή να κρυφτώ. Ναι, δεν το αποφεύγεις όμως. Χωρίς να είναι μομφή για τον αγαπητό Πολύδωρο, ο Πολύδωρος ήταν εκεί. Ο Πολύδωρος μιλούσε επάνω και... για να σου πω συγκεκριμένα. Τον είδα και στο βίντεο κάτω. Ναι, ένα λεπτό. Αλλά ήσουν μιλούσε εσύ. Μιλούσε επάνω με τον. Ήταν στο γραφείο του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Συρίγος, ο Αντιδήμαρχος, και ήταν και εκπρόσωποι από τους διαμαρτυρόμενους. Μάλιστα. Και όταν τελείωσε η συζήτηση επάνω, αμέσως ο συνάδελφος κατέβηκε κάτω. Απλά ένιωσα την ανάγκη να κατέβω νωρίτερα, γιατί δεν ήθελα μέσα σε όλη την αγωνία τους να νιώθουν και απαξίωση. Μάλιστα. Γιατί όταν σου έρχεται ένας μέσα στο σπίτι σου, να το πω έτσι, και φωνάζει και εσύ δεν βγαίνεις να του πεις δύο κουβέντες, τον απαξιώνεις κιόλας. Αυτό το μέσα στο σπίτι σου εγώ δεν το πήρα καλά, να ξέρεις. Γιατί εκεί είναι το σπίτι των πολιτών της Νέας Σμύρνης. Μέσα στο σπίτι σου εννοώ. Μέσα στο χώρο που ναι, είναι που... το Δημαρχείο. Ναι, εντάξει. Είναι όλες τις πόλεις. Ναι, σαφώς. Μέσα στο σπίτι μας. Ναι. Το σπίτι μας. Στον εργασιακό μας χώρο. Κατάλαβα. Αλλά όταν, ας πούμε, αν έρθουν μέσα στο γραφείο σου κάποιοι και φωνάζουν και κλειστείς εσύ στο διπλανό γραφείο, ναι. Είναι απαράδεκτο. Ναι, βέβαια. Εντάξει, και άδικο να έχουν. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτό να ολοκληρωθεί άμεσα, γιατί είναι και αρκετοί μήνες.
Και όσο και αν μπορώ να κατανοήσω και εγώ ως επιστήμονας οικονομολόγος τα προβλήματα με την ενεργειακή κρίση, τις αυξήσεις των τιμών, πράγματα τα οποία είπε ο Πολυδόρος ο Συρίγος, τα προβλήματα του εργολάβου, πιθανόν αν έχουν ρήτρες ή συμβάσεις. Έχει... Γίνανε ναι. όλα αυτά, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τον εργολάβο. Ναι, βέβαια. Ο κόσμος ξέρει εμάς. Άρα εμείς θα απολογηθούμε, σε εμάς θα φωνάξει, εμείς φταίμε. Όπως αν ένας εργολάβος παραδώσει νωρίτερα, πάλι εσείς θα καρπούσετε το. Ναι. Τι να κάνω. Χαίρομαι που το λες. Πάμε σε μία ακόμη κακιά στιγμή της τελευταίας διετίας, η οποία δεν ήταν ούτε θέμα εργολάβου, ούτε θέμα έργου της Δημοτικής Αρχής. Είχαμε το Μάιο, εκείνα τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, μετά από μία πολύ μεγάλη πορεία, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή νέων Σμυρνιωτών και όχι μόνο. Και την επόμενη μέρα είχαμε κάποια επεισόδια τα οποία στιγμάτισαν την πόλη και μας έβγαλαν στην επικαιρότητα με πάρα πολύ αρνητικό πρόσημο. Φάνηκε, τουλάχιστον η κριτική του κόσμου, γιατί και εγώ δεν είμαι στο χώρο των αποφάσεων για να μπορώ να ξέρω πώς και τι, ήταν ότι η Δημοτική Αρχή, τολμάω να πω τη λέξη, κότεψε. Δηλαδή ήταν στο ίξις αφήξις ως προς το να πάρει θέση. Εσύ λοιπόν ως άνθρωπος που είσαι στο Γραφείο Επικοινωνίας, προφανώς θα μιλάς και με τον Σταύρο Τζουλάκη, τον Δήμαρχο, προφανώς θα συμβουλεύεις και όλα, εκείνος αποφασίζει. Πώς χειριστήκατε εκείνο το θέμα εκείνη την ημέρα και την επόμενη? Μια τραγική στιγμή για την πόλη μας. Μια στιγμή που θύχτηκε το συνέστημα της πόλης μέσα στην καρδιά της, μέσα στην πλατεία. Ακριβώς. Που ένιωσα σαν να χτύπανα το δικό μου παιδί. Και δεν με ενδιέφερε καθόλου αν αυτό το παιδί ήταν αναρχικό, ήρθε από αλλού, ήρθε επίτηδες. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Mm-hmm. Ήταν μια κατάπτυστη, φρικτή, αυταρχική πράξη, το ξύλο στο παιδί, απαράδεκτη. Και ήταν πολύ λογικό από αυτήν την απαράδεκτη και φρικτή να προκύψουν κι άλλες απαράδεκτες και φρικτές. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια γεγονότα. Δεν είμαστε η περιοχή των εξαρχείων. Δεν το βλέπατε να έρχεται, βέβαια. Η περιοχή που τα έχει συνηθίσει. Η πρώτη πληροφόρηση του Δημάρχου ήταν μπλεγμένη και όχι πλήρης. Έκανε κάποια δήλωση στην αρχή, η οποία φάνηκε κατώτερη των γεγονότων, αλλά ήταν με βάση την πληροφόρησή του. Mm-hmm. Βέβαια, ο κόσμος δεν ήξερε την πληροφόρηση που είχε, ήξερε μόνο τη δήλωσή του. Επανήλθε με μια δεύτερη, αλλά ήταν τέτοια η οργή του κόσμου από το γεγονός που πλέον σχεδόν δεν άκουγε. Νομίζω ότι μέσα στην πόλη είμαστε γνωστοί. Η δημοκρατική ευαισθησία δεν περισσεύει σε κανέναν και ούτε είναι ένα πεδίο θα πρέπει να κονταροχτυπηθούμε ποιος είναι περισσότερο δημοκράτης. Σωστά. Και περισσότερο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαφώς καταδικάστηκε από όλους μας ρήφραστα. Δεν περιορίστηκε κανένας στα λόγια του το να το καταδικάσει το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και είναι η γνώμη, δηλαδή δημόσια. Ναι, βέβαια. Εκφραστήκαμε οι περισσότεροι. Mm-hmm. Δεν θα αρχίσω να λέω ονόματα, ούτε αν το έκανα εγώ, νομίζω το κάναμε όλοι. Έτσι. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος επανήλθε με δεύτερη, με τρίτη δήλωση και με συνεντεύξεις, και με συνεντεύξεις και στην τηλεόραση που εξηγούσε ότι αυτό που ακούστηκε όχι όσο έπρεπε να καλύπτει το απαράδεκτο του πρώτου γεγονότος του ξύλου στο παιδί ήταν εξαιτίας της μη επαρκούς ενημέρωσής του. Mm-hmm. Στην μεγαλειώδη πορεία που έγινε μετά, δεν πήρε μέρος η Δημοτική Αρχή γιατί είχαμε την πληροφόρηση ότι θα γίνουν έκτροπα όπως και γίνανε. Θα μου πει κάποιος γίνανε στο τέλος. Η πληροφόρηση ήταν ότι θα γίνουν, δεν ξέραμε αν θα γίνουν ναι. στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Mm-hmm. Και δεν θέλαμε να τα νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας. Γιατί φανταστείτε να γινόντουσαν αυτά και να ήμασταν παρόντες. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Εμένα να φανταστείτε οι κόρες μου πήγανε. Δεν πήγα γιατί η ψυχή μου ήταν εκεί, δεν μπορούσα να πάω. Εκπροσώπους από το Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω είχε κάποιους.
Δεν είμαι και εγώ πεοχυρός με ονόματα, αλλά κανένας από την αντιπολίτευση. Α, από το Δημοτικό Συμβούλιο, λέω. Ναι, ναι, ήταν. Είχε. Από την αντιπολίτευση, από τη δίκη. Ναι, ναι. Όχι, αυτό μου το διευκρίνησες. Ναι. Ήταν μια κακιά στιγμή, πολύ κακιά, και μια δεύτερη την επόμενη μέρα. Αυτό που χαρήκαμε είναι ότι δεν είχε συνέχεια. Πράγματι. Γιατί δεν θα σου κρύψω ότι εγώ προσωπικά είχα μια αγωνία μην αρχίσει ένα κακό προηγούμενο που θα έχει μια συνέχεια. Ναι, ναι. Είχε κυκλοφορήσει και φήμη ότι ετοιμάζονται να κάνουν τη Νέα Σμύρνη Εξάρχεια. Πράγματι. Και επειδή η πλατεία μας είναι η πλατεία που κυκλοφορεί ο παππούς, το ζευγαράκι, η γιαγιά, η κυρία με το καροτσάκι, ο Τζόνι και ο Γκούφι, τα δέσποτά μας. Ναι, να μην γίνει. Και δεν θέλουμε να γίνει κάτι άλλο, mm-hmm. γιατί έτσι τη ζούμε, έτσι την αγαπάμε, έτσι την έχουμε κομμάτι της ζωής μας. Πράγματι. Χαίρομαι που έκλεισε αυτός. Πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, πάρεις μία ανάσα, να πιούμε και δύο λίγο νερό. Θα σου δώσω όλο το χρόνο για το θέμα του πάρκου των σκύλων. Θα ήθελα να μου το βάλεις σε μία χρονογραμμή της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε η ιδέα ότι πρέπει να γίνει, ποια ήταν η νομοθεσία τότε, ποια ήταν η νομοθεσία στην πορεία, πώς άλλαξε, τι αναγκαστήκατε να κάνετε. Και έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση, η οποία λέει τι μέλη γενέστε τώρα με το συγκεκριμένο χώρο και με τα πράγματα τα οποία μπήκαν εκεί και τοποθετήθηκαν. Σ' ακούω. Τώρα, ναι, 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 και μετά κάνουμε διάλειμμα. Πολύ ωραία. Το 2019 ελήφθη η απόφαση της ιδιότητας ζωής να δημιουργηθούν δύο πάρκα σκύλων, ένα στην πλατεία Δεξαπλής και ένα στην πλατεία Ολυμπίου κοντά στην Καθαριότητα. Επίσης το 2019 ερχόμαστε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώνουμε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτό έγινε όταν, ακριβώς όταν ανέλαβα την αρμοδιότητα διαχείρισης των δέσποτων. Και αν θέλεις να μου δώσεις λίγο χρόνο, εάν το έχεις μέσα στο πρόγραμμά σου, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα δέσποτων ζώων αργότερα, αμένα λίγο, εκτός από το πάρκο. Ας ολοκληρώσουμε και θα δούμε το χρόνο μας. Ναι, λέω, εάν έχουμε... Έχω κι άλλα να σε ρωτήσω, γι' αυτό. Όσα θέλεις στη διάθεσή σου είναι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ, και εμένα. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε μία ανάθεση σε εργολάβο και φτιάξαμε το πάρκο με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δημιουργήθηκαν δύο χώροι, ένας για μεγαλόσωμα σκυλιά, ένας για μικρόσωμα. Έγινε περίφραξη με ειδικές πόρτες ασφαλείας, διπλές. Μπήκανε όργανα για να παίζουν τα σκυλάκια και να μόνονται. Μπήκανε θήκες με σακουλάκια για τις εργασίες τους. Μπήκε ταμπέλα με έναν κανονισμό το πώς θα λειτουργεί το πάρκο. Το πάρκο καθαριζόταν καθημερινά την υπηρεσία καθαριότητας. Υπήρχε φύλακας που το έκλεινε τις ώρες κοινής ησυχίας το μεσημέρι και το βράδυ σε μισή. Βέβαια, πρέπει να πω ότι επιλέξαμε αυτό το χώρο γιατί πάντα χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους που είχαν σκυλιά. Mm-hmm. Ανέκαθεν στη Νέα Σμύρνη, εμείς οι παλιοί Νέο Σμυρνή, ξέρουμε ότι η πλατεία Δεξαμενής μάζευε ανθρώπους με κατοικίδια. Mm-hmm. Και επειδή ποτέ δεν υπήρχε κάποια διαμαρτυρία, σκεφτήκαμε να το κάνουμε εκεί που συνηθίζεται να πηγαίνουν σκυλιά, άρα δεν θα αλλάξει κάτι από την καθημερινότητα του χώρου εκεί και της γειτονιάς. Της γειτονιάς. Υπήρξε όμως μια τεράστια αντίδραση από κάποιες οικογένειες που κατοικούν επί της Εθνικής Στέγης. Μη αναμενόμενη από ό,τι μου περιγράφεις, για τους λόγους που μου είπες. Πολύ αναμενόμενη. Mm. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε ένας πριν γίνει το πάρκο σκύλων, μα ούτε ένας, mm-hmm. να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδιά, μαζεύονται πολλά σκυλιά. Δημόσιος χώρος είναι, μαζεύονται. Με το που δημιουργήθηκε όμως το πάρκο σκύλων, έγινε... ομαδοποιήθηκαν οι δύο πολυκατοικίες mm-hmm. και πλέον άρχισαν ένα τρελό κυνηγητό πράγματι. Στο Δήμο και σε μένα προσωπικά. Μέχρι απειλές δέχτηκαν. Ναι, και νομικά στο υψηλότερο επίπεδο. Νομικά ε? Φτάσανε σε... Συμβούλιο Επικρατείας. Άλλο πάγο, Συμβούλιο Επικρατείας, ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε λοιπόν στον χρόνο. Εγώ ανένδοτη όμως mm-hmm. Και πεπισμένη με τη στήριξη του Δημάρχου ότι το πάρκο δεν θα κλείσει, ότι θα συνεχίζει να λειτουργεί παρόλες τις αντιδράσεις. Και όλα νόμιμα βάσει της τότε κειμένης νομοθεσίας. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Δεν υπήρχε νομοθεσία. Δηλαδή δεν υπήρχε νόμος που να αναφέρεται στα πάρκα σκύλων. Μάλιστα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν 1,5 μήνα, όλα τα πάρκα σκύλων ήταν έολα ανά την επικράτεια. Δηλαδή,
Θέλω να το διευκρινίσουμε όμως. Παρακαλώ. Το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε μια νομική διαδικασία που μπορούσαμε να κρατήσουμε και δεν την κρατήσαμε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια άδεια από την πολεοδομία, από το Υπουργείο που είχα τη δυνατότητα να την πάρω και δεν την πήρα. Mm-hmm. Που το αμέλησα, mm-hmm. που το έκανα ας πούμε με μια προχειρότητα και χωρίς σεβασμό στους κανόνες και στους νόμους. Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο, το λέω συνέχεια, που να κατοχυρώνει τα πάρκα σκύλων. Προδιαγραφών υπήρχε όμως. Γιατί μου είπες ότι. Το πώς ήθιστε να είναι ένα καλό πάρκο σκύλων. Okay. Όχι ότι υπήρχε νομοσχέδιο. Α, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Okay. Απλά τα πάρκα σκύλων στην Ευρώπη είναι έτσι mm-hmm. και τα κάνανε και οι Δήμοι εδώ έτσι. Μάλιστα. Όχι όμως κατοχύρωση νομική. Συνεχίζουμε λοιπόν, έγινε ώρα, αυτό. Λοιπόν, έγινε η γκρίνια για τελείωτη. Όμως που να είμαστε παράνομοι, εγώ είχα πιστεί ότι το πάρκο σκύλων δεν το κλείνουμε. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Το καθαρίζουμε, για να είναι καθαρό, να μην μυρίζει. Το κλείνουμε τις ώρες κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί μεσημέρι και βράδυ. Είχα σκοπό στη Μάντρα, γιατί ψάχναμε στην περίφραξη, να μπουν και αναρριχόμενα φυτά, τα ήδη παραγγείλει, για να μην έχουν οπτική επαφή με τα μηχανάκια που περνάνε και γαυγίζουν τα σκυλιά. Το ψάχναμε με τους ανθρώπους, έναν τα σκυλιά τους εκεί, το πώς θα γίνει καλύτερα η κατάσταση. Έρχεται όμως ο τελευταίος νόμος της Δέσποτων. Χρονικά, το αφού άγος, δημιουργήθηκε. Τώρα που είναι ναι, 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 okay, ψηφίζεται θα... ο νόμος, ναι. Το άρθρο 30 πλέον, περιτά, βάζει τις αποστάσεις. Ότι τα πάρκα σκύλων πρέπει να απέχουν 50 μέτρα μίνιμουμ από κατοικία. Το βρίσκεις παράλογο αυτό. Ναι. Κοινωνικά τελείως ρωτάω. Ναι. Θα έμενες δηλαδή εκεί απέναντι στο πάρκο εσύ. Ναι, γιατί και εμένα στο παρκάκι μένω απέναντι από την Αγία Φωτεινή από τις χιλιάδες. Εξασφαλίζεται δηλαδή τις μυρωδιές, εξασφαλίζεται την ώρα κοινής ησυχίας, οπότε μου λες γιατί να μην έμενα. Οκ. Ναι. Okay. Δηλαδή τώρα εκεί γίνεται το βιοκλιματικό. Ναι, ναι βέβαια. Που μέχρι να γίνει δύο χρόνια θα έχει τέτοια αναστάτωση που ο σκύλος δεν είναι τίποτε μπροστά τη γλουτόζα. Okay. Θέλω ναι, να ναι, πω okay. και στη σκόνη και στο οτιδήποτε. Ήρθε λοιπόν η καινούργια νομοθεσία. Και δεν μπορείς να νομίζεις ότι ο πλανήτης σου ανήκει. Θα πρέπει να συνυπάρξεις με όλα τα όντα. Πώς θα γίνει. Έτσι, μια πολιτισμένη πόλη οφείλει να έχει και πρόγραμμα για τα τετράποδα, αλλά και πάρκο για να τα φιλοξενεί. Και νομοθεσία λοιπόν, για το πάρκο. Έρχεται βέβαια, τελικά. Λοιπόν η νομοθεσία αυτή, πλέον μας καθιστά το πάρκο μας. Μάλιστα. Και με καινούργια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάρκο σταμάτησε η λειτουργία του. Να πω το εξής εδώ πέρα, ότι κάποιος θα έλεγε και γιατί άλλα πάρκα που έχουν λιγότερη απόσταση σε άλλους δήμους δεν έχουν κλείσει. Εύλογο. Εύλογο. Απαντήσω, εάν έχετε παρκάρει άνομα στην Συγκρού και δεν κάνει κανείς καταγγελία στην τροχέα. Ή δεν περάσει η αστυνομία, εκεί θα μείνεις. Πολύ σωστά. Μπορεί να είναι πέντε που δεν τις πήρε. Mm. Και στο έκτο που έγινε η καταγγελία να τις πάρει. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είχαμε όλο αυτό το κυνηγητό και την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορείς να κρατήσεις απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας παράνομο. Όχι, όχι. Πολύ έτσι. Λογικό. Πολύ εάν δεν υπήρχε καταγγελία. Mm-hmm. Έστω και αν ήταν παράνομο, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία. Ναι. Μέχρι κάποιος να το καταγγείλει. Λογική και πολιτική. Δεν είναι το μόνο παράνομο. Τι μελγένεστε τώρα με το χώρο και με την επένδυση που έγινε εκεί. Παραμένει δημόσιος χώρος, έτσι. Δεν είχαν λεφτά. Ναι, ναι, πράγματι. Είναι πράγμα. Σίγουρο ότι θα μεταφερθούν τα όργανα των σκύλων σε άλλο χώρο. Δεν είμαι σε θέση να πω τον, γιατί το ψάχνουμε για να μην έχουμε τα ίδια. Άλλος νόμος πλέον. Μάλλον τώρα είναι ο νόμος. Ναι, και για να μην έχουμε τις ίδιες ιστορίες, θα είναι άμεση η μεταφορά. Δηλαδή, θεωρώ ότι μέχρι 10 Δεκεμβρίου θα έχει γίνει. Α, βέβαια. Δεν μιλάω για το αργά. Okay. Η περίφραξη, θεωρώ, είμαστε σε συζήτηση ακόμη, μπορεί κάποιο κομμάτι τα εσωτερικά να περθούν στο καινούργιο χώρο, αλλά τα εξωτερικά είναι προσβάσιμο, θα βγουν οι πόρτες. Θα μείνει καινούργιος ο χώρος λοιπόν, ίσως με το. Ήτανε, ναι. Αλλά νομίζω ότι την εξωτερική περίφραξη μπορεί να την αφήσει. Μάλιστα.
βλέπουμε το λόγο να βγει. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι προσβάσιμο. Όλα γιατί να έχει μια περίφραση. Άρα παραμένει κοινόχρηστο χώρο και τα περισσότερα από το περίφραση θα, θα πάνε στο άλλο. Η ταμπέλα έχει ήδη βγει. Μάλιστα. Έχει κολληθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απ' έξω ότι το πάρκο δεν λειτουργεί. Λογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και θα μου συζητήσεις για το θέμα που μου είπες για το πρόγραμμα των ζώων.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο κομμάτι. Κάναμε ένα λίγο λεπτό διάλειμμα. Λοιπόν, λίγο για το πρόγραμμα των αδεσπότων, πριν κλείσουμε το θέμα. Το είστασε πολιτικά, έτσι. Πρέπει να ομολογήσω ότι η πόλη μας άργησε στο να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και γι' αυτό είναι και πολλά τα προβλήματα που βρήκε μπροστά της. Σιγά σιγά όμως νομίζω ότι έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο. Κονδύλια έχει αυτό και αν ναι, τι ύψος κονδύλια έχει. Ένα λεπτό θα σου πω. Δημιουργήσαμε ένα μητρό εθελοντών φιλόζωων, τσιτιστών, αυτοί που ταΐζουν τα αδέσποτα και ασχολούνται με τα αδέσποτα στην μας, οι οποίοι πήραν και κάρτα το Δήμο Εθελοντή Φιλόζωου. Προμηθεύτηκε ζωοτροφή ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι στιγμής, δηλαδή για το 2021, 17.500 ευρώ σε ζωοτροφή που μοιράζεται κάθε μήνα. Δημιουργήθηκε ένα γραφείο πανίδας και χλωρίδας Συνόπης 17 που υπάρχει ζωοτροφή και υπάρχει και υπάλληλος και συγκεντρώνει τα προβλήματα του φιλοζωικού κόσμου. Ανατέθηκε πρόγραμμα περίθαλψης και στήρωσης αδέσποτων ζώων αξίας 50.000 ευρώ, το οποίο τρέχει. Γίνονται στηρώσεις από όλες τις περιοχές της πόλης, δηλαδή για να μπορέσουμε να καλύψουμε λίγο έτσι περιφερειακά την πόλη, τις οποίες προγραμματίζουμε, αλλά έχουμε και τα έκτακτα περιστατικά όταν υπάρχει ατύχημα, όταν υπάρχει αρρώστια, όταν υπάρχει κάτι σε ένα ζωάκι. Αγοράστηκαν ταΐστρες, ποτίστρες και σπιτάκια, τα οποία ξεκινάμε να τοποθετούμε από την Τρίτη αυτή, θα μπουν στην κεντρική πλατεία την Τρίτη και σιγά σιγά και στις άλλες πλατείες της πόλης, για να προφυλάσσονται από τη ζέστη και από το κρύο τα σκυλάκια μας. Ακόμα ξεκινήσαμε λίγο πριν το COVID, δυστυχώς σταματήσαμε, αλλά θα ξανα πάρει αυτό μπροστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, μαθήματα στα δημοτικά σχολεία για να τονωθεί το φιλόζωο αίσθημα, γιατί θα πρέπει το παιδί από μικρή ηλικία να συνηθίσει, να συνυπάρχει με το ζώο. Αυτά δεν μαθαίνονται σε μεγάλη ηλικία. Την Παρασκευή, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου, στο Γαλαξία, θα γίνει μια ημερίδα που θα αναλυθεί ο νόμος. Την έχετε αναγγείλει και στο γραφείο τύπου, νομίζω. Το Άργος. Και θα προβληθούν και καλές πρακτικές διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Αυτό το οποίο έχω να πω με πολύ μεγάλη περηφάνεια είναι μια προσπάθεια που κάνω. Ελπίζω να λέω κάνω, κάνουμε στην ουσία όλοι οι πενταμελείς επιτροπή, με μένα μαζί τους, όλοι μαζί τέλος πάντων, να φτιάξουμε ένα δημοτικό κτηνιατρίο μέσα στο 2022. Με το καλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγοι δήμοι το έχουν, γιατί θα μπορούμε να έχουμε την περίθαλψη και τη στήρωση καθημερινά, πολλές ώρες στη διάθεσή μας. Δεν θα σταματά το πρόγραμμα. Θα μπορούν να καλυφθούν πολύ περισσότερα σε περίπτωση στήρωσης ζωάκια της πόλης. Οπότε, δημιουργώντας το Δημοτικό Κτηνιατρίο σε 1-2 χρόνια, θα είναι άλλη η εικόνα των αδέσποτων της πόλης. Αυτά είναι ολίγης. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Θα σε ρωτήσω τι να περιμένουμε την επόμενη διετία, με δεδομένο ότι πιθανόν και ο κορονοϊός λίγο να τρέναει το στρατηγικό κομμάτι της τετραετίας της Δημοτικής Αρχής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν γνωρίζαμε. Πληθήκαμε να το διαχειριστούμε δύσκολα, ειδικά στο πρώτο lockdown. Έπρεπε πάρα πολλές δομές
να λειτουργήσουν διαδικτυακά. Ήμουν υπεύθυνη κορονοϊού στο Δήμο. Ναι, ναι. Είχαμε δημιουργήσει και μία διαπαραταξιακή επιτροπή κορονοϊού που βρισκόμασταν κάθε πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα και συζητούσαμε όλα τα τρέχοντα θέματα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Καταφέραμε, νομίζω, να καλύψουμε πολλά κομμάτια. Γιατί ήταν πολυπρόσωπη η πανδημία. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ιατρική. Και αντίκτυπο σε πολλά πράγματα. Και επιχειρηματικότητα είχε. Στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία, στην ψυχολογία. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με ενδοοικογενειακή βία. Ο παππούς και η γιαγιά που κλείσαν τα καπί, ξεκόπηκαν, κλείστηκαν μέσα, δεν είχαν τι να κάνουν. Το παιδί δεν πήγαινε σχολείο, έπρεπε κάπως να ψυχαγωγηθεί αλλά και να εκπαιδευτεί. Κάπως να εκτονωθεί, κάπως να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Κλείσαν τα πάντα. Δηλαδή έπρεπε διαδικτυακά πάρα πολλές δομές του Δήμου να λειτουργήσουν. Και γίνεται, φτάσαμε γίνεται να κάνουμε μέχρι λειτουργίες με τη δική σου βοήθεια, τη Μεγάλη Εβδομάδα, να κάνουμε τα ΚΔΑΠ, να κάνουμε δημιουργική απασχόληση σε προσχολική αγωγή, δημιουργική απασχόληση στα καπί μας, σεμινάρια, συναυλίες, σεμινάρια, τραγούδια, ποιήση. Δηλαδή είχα αφήσει την φαντασία μου να οργιάσει γιατί έβλεπα όλη μέρα ότι σε μια κάμερα μπροστά απομονωθήκαμε και έπρεπε τέλος πάντων κάπως να επικοινωνήσουμε. Και επειδή εδώ στην πόλη, ίσως και στις άλλες, εγώ μιλάω για τη δική μας ώρα, έχουμε μάθει να λέμε τις καλημέρες μας, να βρισκόμαστε, να βγαίνουμε το πρωί και να βλέπουμε όλοι πώς είναι, πώς ξημέρωσαν, τι κάνανε. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Στεγνό, αλλά γιατί αναγκαίο. Γιατί αν και είναι ένα αστικό προάστιο με μεγάλο πληθυσμό, μεγάλο αριθμό κατοίκων, η Νέα Σμύρνη έχει διαπροσωπικές σχέσεις. Έχει ζωντάνια, έχει πλατεία, έχει αγάπη, έχει ζεστασιά, έχει καλημέρες. Αυτά χαθήκανε. Έπρεπε λοιπόν κάπως να αντικατασταθούν. Το αύριο περιμένω. Οπότε το κάναμε έναν αγώνα δρόμου και έτσι καλύψαμε, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν είχαμε παραλήψεις, δεν είχαμε αυλεψίες σε πολλά πράγματα. Αυτή τη διετία γίναν κάποια πράγματα, θα στα πω στα γρήγορα. Όπως ήταν ότι ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των οδών Ομήρου και Παλαιολόγου, η ανάπλαση των λουτρών, η αγορά της ακροβάτησας. Έχω μια γκρίνια εκεί, σε διακόπτω, έχω μια γκρίνια και την επιβεβαιώνω και εγώ σαν οδηγός, παρόλο που επιβεβαιώνω, για που τώρα, θα σου πω για τις δύο ανάπλασεις, ότι δυστυχώς, και το επιβεβαιώνω και εγώ σαν οδηγός, περιορίστηκαν οι θέσεις πάρκινγκ. Η μη υγιής, γιατί υπάρχουν μη υγιείς θέσεις πάρκινγκ και μία ανάπλαση τις καθαρίζει. Ναι, το να τελειώσουμε με τα έργα της διετίας και αμέσως μετά θα το πω αυτό. Η τρίτη εργολαβία αποκατάστασης πεζοδρομίων, χρειάζεται πολλή δουλειά τα πεζοδρόμια, είναι από τα βασικά προβλήματα της πόλης χρόνια μας, γιατί τα δέντρα έχουν πετάξει τις πλάκες και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αντικαταστάθηκαν ολικά οι λαμπτήρες του Δήμου με LED, πολύ μεγάλη οικονομία. Αγοράστηκε ο άταλος, σημαντικά πράγματα όλα αυτά, εν μέσω πανδημίας. Mm-hmm. Με τις καθυστερήσεις τους, με τα προβλήματά τους, δεν θα πω ότι τα κάναμε τέλεια. Προσπαθήσαμε, δουλέψαμε, προσπαθούμε, είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι πολλή η γραφειοκρατία, είναι πολλές οι δυσκολίες. Και είναι και πολύ η γκρίνια, να σου φέρω λίγο την κοινή γνώμη και εγώ στη συζήτηση. Εντάξει, η γκρίνια δικαιολογημένα υπάρχει, γιατί όταν γίνεται μια ανάπλαση στη γειτονιά σου, αναστατώνεσαι, χάνεις τις συνήθειες σου. Όταν έχεις χώματα, τα πας μες στο σπίτι σου, χάνεις το πάρκινγκ που είχες, βγάζει ο εργολάβος τα φώτα και δεν έχεις φώτα μέχρι να φτιάξεις την περιοχή. Εσύ θες την καθημερινότητά σου και εγώ και ο καθένας μας, η οποία θυσιάζεται στο βωμό του μεγαλόπνοου έργου. Η ΜΕ Δημοτική Αρχή βλέπει το μεγαλόπνοο έργο, ο ΔΕ Δημότης βλέπει την καθημερινότητα και καλά κάνει, γιατί και εγώ βλέπω τη δική μου στο σπίτι μου. Αυτό φέρνει γκρίνια, φέρνει προστριβή, φέρνει πρόσκουση. Συν την εποχή που περιέγραψες προηγουμένως. Είναι αναπόφευκτο, συν την εποχή, συν την έκριθμη κατάσταση, συν τα νεύρα που έχουμε όλοι, συν όλα μαζί. Έχουμε τις εντάσεις μας. Εντάξει, οι εντάσεις όμως δεν είναι πάντα κακές. Οι εντάσεις είναι και δημιουργικές. Ας είναι παραγωγικές. Μέσα από την ένταση πολλές φορές βγαίνουν πράγματα. Γιατί και η καταγραφή θεμάτων από τους δημότες είναι ο καλύτερος μπούσουλας, το καλύτερος οδηγός για να διορθώσει λάθη. Γιατί μην νομίζεις,
Αυτοί που τα φτιάχνουν, που διοικούν, που τα προγραμματίζουν, όπως και να τους πούμε, είναι μέσα στο θέμα. Και μέσα στο θέμα δεν τα βλέπεις εξίσου αντικειμενικά. Ένας που θα το δει λίγο πιο εκεί, έχει να πει πολύ σπουδαία πράγματα. Φυσικά. Εγώ δηλαδή, ακόμη και από εντάσεις, πάρα πολλές φορές έχω προσθέσει πράγματα ή διορθώσεις αυτά που σκέφτομαι να κάνω ή έχω αρχίσει, με καλό αποτέλεσμα. Κρατάς το ζουμί και όχι τον τρόπο λοιπόν. Έτσι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Τώρα για τα πάρκινγκ, έχει εξελιχθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή τα δύο θέματα της πόλης αυτή τη στιγμή είναι τα πεζοδρόμια και το παρκάρισμα, κατά την άποψή μου. Είχα συγκεκριμένη ερώτηση γι' αυτό. Ναι, είναι κατά την άποψή μου τα δύο σοβαρά προβλήματα. Και όχι μόνο κατά την άποψή μου, αυτό που εισπράττω από τον κόσμο. Και δεν είναι και εύκολο να λυθούν, ειδικά δεν το πάρκινγκ. Ειδικά το πάρκινγκ. Δεν είναι. Γιατί από τη μια θέλουμε οικολογικές παρεμβάσεις και μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, απ' την άλλη κάθε οικογένεια έχει τρία αυτοκίνητα. Οπότε αυτό πώς θα συνδυαστούν, ναι, και τα δύο ταυτόχρονα. Πρέπει βέβαια να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Οφείλουμε για περιφερειακά πάρκινγκ, στις γειτονιές, για κάποια άλλα υπόγεια. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Πρέπει. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Κρατάω και τα πρέπει σου. Εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά κρατάω και τη συγγνώμη σου. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Οπότε όταν το λέει κάποιος και δεν εννοώ εσένα, είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει, είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται συχνά. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στο Κοινοβούλιο, αν θέλεις. Πάμε λίγο στο κομμάτι Κλέρι Δελγιάννη. Παρακαλώ. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Ερώτησες και το προσπέρασα και δεν, ναι, αρέσει καθόλου. Παρακαλώ. Το επόμενο βήμα. Α, ναι, τι άλλο περιμένουμε μέχρι, ναι, το τέλος της διετίας. Θα φύγω και θα μου πεις δεν τάπες. Πολύ σωστά. Και θα σκέφτομαι και εγώ ότι δεν τάπα και εγώ θα στεναχωριέμαι. Εγώ βιάστηκα. Ναι, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την ανάπλαση του Άλσους, που είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε και εκεί φθορές, θέλουμε και εκεί μια γενικότερη ανάπλαση. Πέρασε από Οικονομική Επιτροπή η μελέτη και προχωράμε στην ανάθεση του αναδόχου. Εγκρίθηκαν 700.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Είμαστε στην διαδικασία για να δημιουργηθεί το Open Mall στην Ομήρου, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι από την Ομήρου μέχρι τη Βυζαντίου. Εγκρίθηκαν από την περιφέρεια η χρηματοδότηση για την υπόλοιπη Αιγαίου, δηλαδή από τη Βενιζέλου μέχρι την Ένου, επάνω, Άνω Νέα Σμύρνη, όπως εγκρίθηκε από την περιφέρεια και η χρηματοδότηση για την ανάπλαση της Ακροβάτισσας, προκειμένου να δημιουργηθεί βρεφονηπιακός. Είναι και εδώ αυτό αγορασμένο, έτσι. Ναι, αγοράστηκε, αλλά τώρα εγκρίθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια, ναι, για την ανάπλασή της. Αυτά τώρα μιλάμε για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Η δημιουργία στον Άταλο ενός νέου πολιτιστικού κέντρου, απαραίτητου για την πόλη μας, γιατί πια ο Γαλαξίας δεν μας χωράει. Το Μίκης Θεοδωράκης, νομίζω θα το ονομάσετε και Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό πήγα να πω, Άταλος Μίκης Θεοδωράκης, γιατί η Νέα Σμύρνη έχει έντονη πολιτιστική και πνευματική, έτσι, κίνηση και θα πρέπει αυτή όλη να στεγαστεί και να φιλοξενηθεί από τα σχολιά μέχρι τους συλλόγους, μέχρι τους φορείς σε κλειστό χώρο, γιατί αλλά και μέχρι τις πολιτικές φυσιογνωμίες ακριβώς. Αυτό πότε περίπου, έχουμε καθόλου εκτίμηση? Μιλάμε για τη διετία, δεν μιλάμε ξέρω για να σας πω ακριβώς. Mm-hmm. Αυτά. Πάντως είναι ένας αναγκαίος χώρος πραγματικά. Αναγκαίος. Και οι γείτονές μας το φάλιο τον έχουν και όλα τον γνωρίζεις. Οπότε ας ζηλεύουμε και λίγο παραγωγικά, δεν κάνει κακό να προχωρήσουμε κι εμείς. Κράτησα το τελευταίο μας κομμάτι προσωπικά για την Κλέρι Δελγιάννη. Είπαμε και εκτός αέρα του σε πολλά χρόνια έχεις κάνει πάρα πολλές θέσεις ευθύνης, με τίτλο αντιδημάρχου, με τίτλο εντεταλμένης, με τίτλο υπεύθυνης. Έχεις εξαντλήσει. Δεν θα πω εξαντλήσει, έχεις υπηρετήσει εν πάση περιπτώσει όλους τους τίτλους και σε πολύ διαφορετικές αντιδημαρχίες. Έχεις δηλαδή και ευρύτερη γνώση των αντικειμένων στον Δήμο Νέας Σμύρνης. Πολιτικά θα σε ρωτήσω το 2023 που οι εκλογές δεν πλησιάζουν αλλά πλησιάζουν και πάντα ο πολιτικός χρόνος είναι αυτός ο οποίος πιθανόν και να τρέχει και γρηγορότερα. Διάβασα και μια συνέντευξη του Δημάρχου του Σταύρου του Τζουλάκη στο Περισκόπιο, νομίζω πρόσφατα, Παρασκήνιο. Στο Παρασκήνιο, σωστά, ευχαριστώ για τη διόκτωση, που έλεγε ότι θα κάνει τις ανακοινώσεις του το 2023. Οι εκλογές νομίζω ότι είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 2023, άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο Δήμαρχος δήλωσε ότι εκείνο το χρόνο θα πει εν πάση περιπτώσει αν θέλει να συνεχίσει ή αν όπως όλοι μας
μεγάλωσε και εν πάση περιπτώσει θέλει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Φαντάζομαι πριν σου κάνω την ερώτηση ότι σαφώς η πρόθεση του Σταύρου του Τζουλάκη είναι και η πρώτη κατεύθυνση που θα δοθεί σε εσάς τους υπόλοιπους που έχετε και τις ηλικιακές αντοχές και τα κότσια να συνεχίσετε να υπηρετείτε τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Οπότε, πού βλέπεις τον εαυτό σου, 23? Θεωρώ ότι έχουμε πολύ πολιτικό χρόνο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Βγαίνουμε από μια πανδημία. Θα πρέπει η πόλη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, να τρέξει με πιο γρήγορο ρυθμό, να ανταποκριθεί στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και που προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα μετά την πανδημία, και προχωρώντας προς τις εκλογές, συντεταγμένα πλέον η παράταξή μας και φυσικά με το ειδικό βάρος του Δημάρχου μας Σταύρου Τζουλάκη, ο οποίος έχει μία αδιαμφισβήτητη πολιτική και αυτοδιοικητική πείρα, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το ποιος θα αναλάβει αυτή την συνέχιση της παράταξης. Στην παράταξή μας μέσα υπάρχουν σοβαρά αυτοδιοικητικά στελέχη, με κάποια πείρα, και νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα να διαχειριστούμε την κατάσταση και να οδηγήσουμε, να κάνουμε την πρέπουσα επιλογή για να οδηγήσουμε την παράταξή μας σε μία νίκη, η οποία θα σημαίνει και συνέχιση του δημοτικού έργου με ακόμη πιο έντονο ρυθμό και άνοιγμα της Νέας Μύρνης σε άλλους ορίζοντες. Αν άκουσες την πρόσφατη συνέντευξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Στάση του Κούπα που μου έδωσε εδώ καθόταν και στη θέση σου μάλιστα, επέμεινε πάρα πολύ ότι οι παρατάξεις εν γέννη δεν διασπώνται, δεν κλείνουν, δεν χάνονται και συνεχίζουν, και προσπάθησε και αυτός αντίστοιχα, μάλλον αυτός θα πω και αυτός, να μην μιλήσει προσωπικά για προσωπικές του φιλοδοξίες. Επιδίωξα όπως θα επιδιώξω και σε σένα να πω ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι υγιείς όταν δεν διχάζουν παρατάξεις, όταν δεν διασπούν παρατάξεις, γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε ιστορίες που εσύ έχεις ζήσει και εκ των έσω. Εάν όμως κλείσει ο πολιτικός κύκλος του Δημάρχου του Σταύρου του Τζουλάκη, μάλιστα ο Στάθης ο Κούπας μου είπε ότι αμέσως μετά τις εκλογές ο Δήμαρχος σε κλειστό περιβάλλον, αλλά όχι πολύ λίγων ανθρώπων, είπε ότι θα είναι η τελευταία του θητεία. Το επιβεβαιώνεις, ήσουν σε αυτή τη συζήτηση, αμέσως μετά τις εκλογές? Θυμάμαι. Δεν θυμάσαι κάτι τέτοιο. Ο Κούπας μου είπε ότι ο Δήμαρχος είχε πει μετά τις εκλογές του 19 ότι είναι η τελευταία του θητεία αυτή και ότι θα παραδώσει, εν πάση περιπτώσει, στη νεότερη γενιά κάπου. Δεν θυμάμαι, αλλά και να είναι. Δεν νομίζω ότι είναι δεσμευτικό. Ναι, σαφώς. Απλά υπόθηκε από ό,τι μου λέει ο Σταύρος. Εγώ, συγγνώμη, ο Στάθης ο Κούπας, εγώ δεν είμαι σε αυτό το χώρο. Θεωρώ ότι είμαστε, θα επαναλάβω, πάρα πολύ όριμοι οι άνθρωποι που απαρτίζουμε την παράταξη. Αποκλείω την οποιαδήποτε τάση διάσπασης της Το κρατάω αυτό. Με τους ανθρώπους που γνωρίζω. Πολύ ενωτικό είναι. Και με ένα Σταύρο Τζουλάκη δίπλα μας, ο οποίος δίνει τα εχέγγυα. Δίπλα σας ως εγγυητής εννοείς. Όχι ως με τον οποιονδήποτε, τρόπο που εκείνος θα επιλέξει, ναι, και φυσικά, όχι εμείς. Φυσικά. Με ένα Σταύρο Τζουλάκη δίπλα μας και με την οριμότητα που μας διακατέχει, θεωρώ ότι θα παραμερίσουμε το εγώ, θα βάλουμε το εμείς, θα λειτουργήσουμε συλλογικά και συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί διάσπαση στην παράταξη. Και θα πάμε στην επόμενη μέρα όλοι μαζί νικηφόροι. Από πλευράς αντιπολίτευσης και δυνάμεων της αντιπολίτευσης, εάν και εφόσον είναι οι ίδιοι συνδυασμοί, είτε με τα ίδια πρόσωπα είτε όχι, θα φοβώσουν έναν αντίπαλο περισσότερο ή λιγότερο υπό τις προϋποθέσεις της παράταξης που περιέγραψες? Ή βλέπεις πεπερασμένους τους? Σέβομαι όλες τις δημοτικές παρατάξεις και τους επικεφαλείς τους. Θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα να δώσουν, αλλά δεν τους φοβάμαι. Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι. Δεν, είναι δεν πρέπει να φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Όχι, πράγματι δεν του φοβάμαι. Δεν είναι εγωιστικό. Του κερδίσατε άλλωστε την παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη δύο φορέ άλλωστε. Δεν είναι εγωιστικό. Όχι, μετρημένο είναι. Του σέβομαι. Mm-hmm. Θέλω μετεκλογικά μία συνεργασία με όλου. Αλλά δεν του θεωρώ επικίνδυνου εκλογικά. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε ότι αλλάζει ο εκλογικός νόμος, ότι πηγαίνουμε σε απλούστερες λύσεις και όχι και αυτό το σύνθετο πράγμα το οποίο όλοι το αναγκαστήκατε οποίο, να αντιμετωπίσετε. Το οποίο όμως δεν ήμασταν όριμοι να το αποδεχτούμε mm-hmm. και έχει δημιουργήσει σε όλους τους Δήμους τραγικά, όχι σοβαρά, τραγικά προβλήματα mm-hmm. κυβερνησίας. Mm-hmm. Και κυρίως δεν ήταν όριμοι αυτοί που το υποστήριζαν. Θεωρήθηκε όμως πολύ δημοκρατικότερο από το δημοκρατικό νόμο, τον παλαιότερο, ο οποίος έρχεται πάλι. Εγώ δημοκρατικό θεωρώ κάτι, ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο, μία εγκύκλιο, όταν εξυπηρετεί τους δημότες και τους πολίτες. Mm-hmm. Ένας νόμος, ο οποίος είναι τροχοπέδι σε διάφορες διαδικασίες, που δεν αφήνει να λειτουργήσουν διάφορες διαδικασίες προς όφελος των δημοτών και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα των δημοτών, πώς θα τον λέμε δημοκρατικό. Mm-hmm. Το δημοκρατικό δεν είναι τίτλος. Δύσκολα εφαρμόσιμο είναι ουσιαστικά. Το δημοκρατικό όμως είναι εκ του αποτελέσματος, δεν είναι επειδή το ονομάζω δημοκρατικό. Mm-hmm. Δεν είναι τίτλος τιμής το δημοκρατικό. Το δημοκρατικό είναι αν εξυπηρετεί τους πολίτες. Mm-hmm. Άμα στην τελική του δεν τους εξυπηρετεί, αυτό μπορεί να είναι δημοκρατικό, αλλά δεν είμαστε εμείς όριμοι για να το λειτουργήσουμε. Ναι. Μπορεί να φταίμε εμείς και όχι αυτό. Ναι. Αλλά τελικά η λειτουργία του έκανε κακό. Εκ το αποτέλεσμα. Αυτό λέμε τώρα. Αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, επειδή θα είχαμε πολλά ακόμη πράγματα να πούμε, ίσως έχουμε και μια ευκαιρία σύντομα να ξαναμιλήσουμε. Αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, εγώ να σε ευχαριστήσω. Ολοκληρώσαμε. Νομίζω ότι κάναμε μια. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έτσι για 3-4 θέματα. Και είμαι στη διάθεσή σου όποτε θέλεις. Ευχαριστώ το γραφείο πολύ. Μου είναι ανοιχτό. Το γνωρίζω. Όποτε θέλεις μπορούμε να μιλήσουμε και εδώ και εκεί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα που έχω να προτείνω. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη γυναίκα πολιτικό. Θα μπορούσαμε με πολύ να κάνουμε ανοιχτή συνέντευξη που να μπορούν να συμμετέχουν οι δημότες και να βάζουν θέματα. Και να τα απαντάμε επί τόπου, να μην είναι δηλαδή έτσι κλισέ η συνέντευξη, mm-hmm. γιατί συνήθως. Καλά, κόσμος... δεν είχαμε και ατζέντα. Άλλο λέω, ο κόσμος μπορεί να υποψιάζεται όμως ότι είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι ανοιχτή σε όλα, ό,τι θέλεις στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ και το εκτιμώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη σε όλους μας, ο καθένας από το ρόλο του. Και σε εσάς. Γιατί ο καθένας βάζει ένα λιθαράκι με τον τρόπο που λειτουργεί. Να το δέχεται ακόμη η νέα ζωή. Για την πολίτευση. Βέβαια. Ασκεί διοίκηση και θα πρέπει να είναι όριμη να την ασκήσει mm-hmm. γιατί η υγιής κριτική κάνει καλύτερη τη διοίκηση αν είναι δεκτή όταν, είναι βέβαια όταν λοιπόν δεν ασκείται υγιής κριτική την αφήνεις ασίδωτη άρα δεν ασκείς το ρόλο σου. Όλοι έχουμε ένα ρόλο επομένως. Mm-hmm. Οπότε καλή δύναμη στον καθένα μας να ασκούμε. Έχουμε ποιοτική αντιπολίτευση πάντως, αν μπορώ να κρίνω δημοσιογραφικά, μου δώσες και μια μικρή παρέμβαση. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση και έχουμε και αντιπολίτευση, επειδή έχει ζήσει πολλά χρόνια, αντιπολίτευση αρκετά καλού επίπεδου. Νομίζω ναι. Σε γενικές γραμμές είναι καλή αντιπολίτευση. Πολύ καλή. Ναι. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα τώρα τελευταία στα δημοτικά συμβούλια. Ναι, πράγματι. Με τη μη παρουσία πράγματι. Και την αδικαιολόγητη. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Όχι. Αυτή δεν είναι καλή. Το επιτρέπει ο νόμος όμως. Ή μάλλον το έχει δημιουργήσει ο νόμος. Ξέρεις, δεν υπάρχει μόνο ο νόμος. Σαφώς. Υπάρχει και η ηθική. Σαφώς. Υπάρχει και η ετοιμότητα. Σαφώς. Υπάρχει και το να μπορείς να κοιτάς τους ανθρώπους που σε στήριξαν στα μάτια. Ψηφιακά, και αλλά να τους κοιτάς. Δεν έχει σημασία πώς τους κοιτάς. Καλά, ναι, βέβαια. Άμα τους κοιτάς, αυτοί το νιώθουν. Από όπου κι αν είσαι. Και για μένα αυτά μετράνε περισσότερο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κλέρη Δελγιάννη, υπεύθυνη γραφείου τύπου, πρώην αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Νέας Μύρνης. Έχει υπηρετήσει από πάρα πολλές θέσεις. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Μη σηκωθείς.